Φανατική συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν συνταξιούχοι που αντιδρούν στις περικοπές των συντάξεών τους. Να πάμε στον Παναγιώτη Μπούσιο που βρίσκεται εκεί. Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να σου πω λοιπόν ότι συνήθως οι συνταξιούχοι μαζεύονται 300 με 400 άτομα. Σήμερα όμως έχουν φτάσει περίπου τις 3.000 άτομα. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοντιά, στο Δημαρχείο και έκαναν πορεία αυτή την ώρα. Έχουν φτάσει και έχουν σταματήσει στην οδό Σταδίου στο Υπουργείο Εργασίας. Να σου πω ότι ήθελε να συναντηθούν με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση. Παρά την αρχή του άρνηση, τελικά ο Υπουργός δέχτηκε και θα τους συναντήσει. Είναι συνταξιούχοι από όλα τα ταμεία, από πολλά ταμεία. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή την ώρα η οδός Σταδίου παραμένει κλειστή. Να σου πω, Ελένη, ότι υπάρχει επίσης συγκεντρωμένος κόσμος και στο Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για υπαλλήλους που δουλεύουν στην ψυχική υγεία. Αυτοί διεκδικούν δεδουλευμένα. Είναι απλήρωτοι από τον Αύγουστο του 2012 και υπάρχουν τα χρέη τους, φτάνουν τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι δεδουλευμένα διεκδικούν. Παναγιώτη Μπούσια, σε ευχαριστώ.